Σήμερα συζητήσαμε για το μέλλον της Γεωργίας, αλλά και για τις επλέον απλοποιήσεις, πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε για την ΚΑΠ 23-27. Πριν λίγους μήνες αυτό φαινόταν αδιανόητο. Ελάχιστοι πίστευαν ότι μπορούμε να πετύχουμε αλλαγές στην τρέχουσα ΚΑΠ. Και όμως το πετύχαμε. Το πετύχαμε διότι συνεργαστήκαμε, διότι δουλέψαμε μεθοδικά, διότι ενεργοποίησαμε τη Συμμαχία των 9 Μεσογειακών Χωρών του Νότου, διότι ενεργοποίησαμε τη Συμμαχία στο Έπακρον του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, διότι δουλέψαμε με επιχειρήματα και κυρίως συνεργαστήκαμε με τους αγρότες που ξέρουν από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που πραγματικά έχει δημιουργήσει η ΚΑΠ 23-27. Ζητούμε έστω και αυτή την ώρα από όλες τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις του χώρου, να συμβάλλουν σε αυτές τις αλλαγές. Μπορούμε να το πετύχουμε, αρκεί να πιστέψουμε και έχουμε τη δύναμη. Το επόμενο διάστημα είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Οι εκλογές, οι ευρωεκλογές είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Πιστεύουμε σε ένα ισχυρό αγροτικό τομέα, πιστεύουμε σε μια ισχυρή Ευρώπη και σε μια ισορροπία μεταξύ περιβάλλοντος, πράσινης μετάβασης και γεωργίας και αλληλείας στην Ευρώπη. Διότι δουλέψαμε με επιχειρήματα και κυρίως συνεργαστήκαμε με τους